Έχουμε τις πρώτες εικόνες από το Hong Kong. Αποκλειστικά θα δείτε το μοντέλο που αθωώθηκε τελικά και μάλιστα ομόφωνα, όπως μας έλεγε ο κύριος Χαγιόγλου, αθωώθηκε ομόφωνα. Και με τη συμβολή της εκπομπής. Και με τη συμβολή της εκπομπής, όπως μας είπε, διότι προβλήθηκε εντός του δικαστηρίου απόσπασμα της συνέντευξης που είχαμε παρουσιάσει εμείς πέρυσι, όταν κάναμε την εκπομπή μας στο Έψιλον με τον επιστήφιο κολλητό φίλο της Ειρήνης, ένα Ρουμάνο με τον οποίο είχε συνταξιδέψει και ο οποίος είχε μιλήσει στην εκπομπή για την υπόθεση αυτή, καθώς η Ειρήνη έλεγε ότι εκείνος είχε δώσει την τσάντα. Το απόσπασμα από την εκπομπή μας προβλήθηκε στο δικαστήριο για να αποδείξει η κατηγορούμενη ότι ο άνθρωπος στον οποίο αναφέρεται είναι υπαρκτό πρόσωπο. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο και μάλιστα έχει δώσει και συνέντευξη στην ελληνική τηλεόραση. Έχει αναφερθεί και στα συγκεκριμένα περιστατικά. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό για ποιο λόγο. Διότι όλοι πολλοί κατηγορούμενοι μπορεί να εφεύρουν κάτι, μια ιστορία, να πούνε κάτι. Πρέπει λοιπόν αυτή την ιστορία σου με κάποιο τρόπο να την αποδείξεις με κάποια στοιχεία. Αφού ο άνθρωπος μέσω της εκπομπής μας, όχι δεν είναι απέδειξε ότι έδωσε αυτό στην τσάντα προφανώς, αλλά επιβεβαίωσε τα εξής πράγματα. Πρώτον, ότι είναι υπαρκτό πρόσωπο. Δεύτερον, ότι γνώριζε τη συγκεκριμένη κοπέλα. Τρίτον και σημαντικότερον, ότι έκαναν μαζί αυτό το ταξίδι. Το κυριότερο. Τέταρτον, ήταν εκεί κάποιες μέρες στην πρωτεύουσα της Αιθιοπίας με αυτό το παιδί. Την Αντίς Αμπέμπα. Και από εκεί μετά χάνονται τα ίχνη της και το κορίτσι αυτό βρίσκεται με μια τσάντα γεμάτη ναρκωτικά στο Hong Kong. Αυτό επέδωσε σε αυτή την ιστορία την οποία είχε να πει στο δικαστήριο για την υπεράσπιση της η Ειρήνη μια αξιοπιστία. Ότι εγώ δεν εφήβρα μια Ελληνίδα που μεγάλωσα σε ένα νησί της Μυτιλίνης, έναν Ρουμάνο υπήκο, ο οποίος και καλά μου, γιατί είναι και το σχήμα λίγο περίεργο αν το... Βέβαια. Αν το ακούσουμε αποστασιοποιημένοι. Αν και εμείς δεν τον γνωρίζαμε αυτόν τον άνθρωπο, η δημοσιογραφική έρευνα την οποία έκανε η εκπομπή μας δεν τον είχε βρει, θα λέγαμε και εμείς ότι είναι μια ιστορία, ένα εφεύρημα. Και ίσως να ήταν και διαφορετική η έκβαση της δίκης. Θέλω λίγο πριν αναλύσουμε περισσότερο τη δίκη να μείνουμε στις πρώτες εικόνες που παίρνουμε από τον Χονγκ. Μείναμε στην εικόνα με τη μητέρα της Τατιάνα. Θα τη δούμε τώρα. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η φωτογραφία. Πρέπει να είναι ακριβώς η πρώτη στιγμή που βγαίνει από τα κρατητήρια του Χονγκ, γιατί μάλιστα βλέπουμε και χαρακτηριστικά ότι αγκαλιάζει τη μητέρα της και κρατάει τη σακούλα την οποία δίνουν όλοι με τα προσωπικά ήδη όταν φεύγεις κατευθείαν από τη φυλακή. Τα προσωπικά της αντικείμενα τα οποία είναι το μόνο το οποίο παίρνεις και τρέχεις όσο πιο γρήγορα να φύγεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπορείτε να φανταστείτε πόσο στάλετε τώρα. Δίπλα είναι ο πατέρας της. Δεν φαίνεται καλά στη φωτογραφία. Ο πατέρας της με το γκρίτο παλτό είναι ο μπαμπάς της, με το δερμάτινο το μπουφάν είναι η μαμά της, με τα μακριά μαλλιά, μακριά μαύρα μαλλιά σαν της Ειρήνης. Την παίρνει στην αγκαλιά της μετά από τόσο πολύ καιρό, μετά από 17 μήνες που έχει να αγκαλιάσει το παιδί της, της φύγει στην αγκαλιά της. Βλέπουμε επίσης τη φωτογραφία το χαμόγελο της κοπέλας, το οποίο είναι μέχρι τα αυτιά πραγματικά. Τα λέει όλα αυτό το χαμόγελο. Λάμπει το πρόσωπό της. Κανείς μας δεν μπορεί να καταλάβει αυτή τη στιγμή, αυτή την πρώτη στιγμή της ελευθερίας, τη στιγμή της αθώωσης, την πρώτη στιγμή της αγκαλιάς και της αγάπης από τους δικούς σου ανθρώπους. Αν δεν το έχει ζήσει, κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει. Είναι η πρώτη φωτογραφία, λοιπόν, η πρώτη αγκαλιά με τους γονείς της. Έξω από τις φυλακές βλέπουμε κιόλας. Όπως σημείωσε και ο Άγγελος ο Βουράκης, να κρατάει τη σακούλα με τα προσωπικά της αντικείμενα, το μόνο που κανείς μπορεί να έχει μαζί του στις φυλακές. Ακριβώς. Και στο χέρι της κρατάει και το διαβατήριό της. Για μόλις να φύγει κατευθείαν. Μόλις το έχει επιδείξει, γιατί προφανώς για να βγει την πιστοποίηση στοιχείων, ούτως ή άλλως αυτό θα είχε κατασκευθεί από τις αρχές και θα ήταν μέσα στον φάκελο, γιατί ο κάθε κρατούμενος έχει έναν φάκελο, τον οποίο της τον παραδίδουν για να μπορεί και να φύγει από τη χώρα. Έχοντας λοιπόν μόλις επιδείξει, όπως βλέπετε, το διαβατήριο στα χέρια της, μόλις έχει επιδείξει στις αρχές το διαβατήριο για να μπορέσει να ανοίξει η πόρτα και να βγει έξω, πριν προλάβει καν να κλείσει το διαβατήριό της, έσπευσε και αγκάλιασε με δάκρυα στα μάτια, δάκρυα χαράς, την μαμά της και τον μπαμπά της που τον βλέπετε δίπλα. Θα δούμε και μερικές ακόμα έτσι στιγμές από αυτές που έζησε αμέσως μετά. Αυτή εδώ που έχει στην αγκαλιά της είναι η Διερμηνέας. Η Ελληνίδα Διερμηνέας.
είναι η γυναίκα η οποία βρέθηκε κοντά της όλες τις στιγμές, διότι πολλοί διερμηνείς από Κινέζικα σε ελληνικά δεν υπάρχουν, έτσι. Ναι. Η συγκεκριμένη λοιπόν εκλήθη για να βρεθεί κοντά στην Ειρήνη σε όλες τις στιγμές. Τις στιγμές που είχε συλληφθεί προφανώς μέσα στο δικαστήριο, έπρεπε να μεταφράσει από τα Κινέζικα στα ελληνικά. Αυτή λοιπόν η γυναίκα που ήταν και μέσα στο δικαστήριο και τις μετέφραζε, είναι αγκαλιασμένες και η Ειρήνη χαμογελά. Το χαμόγελό της τα λέει όλα. Πάμε να δούμε και μερικές ακόμα στιγμές. Εδώ με το δικηγόρο της. Την άξιζε και η Χαγιόγλου αυτή τη φωτογραφία. Επικρέμονταν η Δαμόκλειος πάθη πάνω από την συγκεκριμένη κοπέλα. 27 χρόνια, όπως μας είπε ο κύριος και Χαγιόγλου, θα ήτο η ποινή στην περίπτωση που δεν ανακηρύσσονταν ομόφωνα. Αν μη τι άλλο, στην αυτή Ελλάδα, η αγκαλιά και το χαμόγελο ποσότητα και ο κύριος και Χαγιόγλου το ξέρει πάρα πολύ καλά. Κινδυνεύεις μέχρι και να πάρεις ισόβια. Βέβαια. Είναι το πιο πιθανό δηλαδή, βέβαια, όταν σε πιάσουν με μια τέτοια ποσότητα. Και η δουλειά την οποία έκανε ο κύριος και Χαγιόγλου, Τατιάνα, είναι κολοσσία. Γιατί το να βρούνε στοιχεία για την υπεράσπιση αυτού του κοριτσιού στο Hong Kong είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί, όπως είπαμε και πριν, έπρεπε όλους τους ισχυρισμούς να τους αποδείξει. Είχε πατέρα αστυνομικό. Πού το ξέρουν οι κινέζικες αρχές ότι ο πατέρας ήταν αστυνομικό? Θα έπρεπε λοιπόν να πάρουν μια υπηρεσιακή κατάσταση του πατέρα της εδώ πέρα. Να την πάνε στο Υπουργείο Εξωτερικών να τη μεταφράσουν νόμιμα. Επίσημα. Να την πάνε στην Κινέζικη Πρεσβεία να θεωρηθεί η μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών. Μετά να την πάνε στο δικηγόρο εκεί και αυτά να βληθούν στο δικαστήριο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι κάναμε μια πάρα πολύ μεγάλη προετοιμασία με τέτοια σχετικά έγγραφα για το κορίτσι, για το που σπούδαζε, για το EX το οποίο πήγαινε, για την οικογενειακή της κατάσταση, για τον πατέρα της, για να μπορέσουν να πούν και όλα όσα θα πούν εκεί πέρα να δείξουν ότι έχουν μια βαρύτητα. Και κυρίως να αποδειχθεί ότι το πρόσωπο το οποίο επικεντρώνει την απολογία της η 29χρονη είναι υπαρκτό. Και σε αυτό βοήθησε τι? Το βίντεο της εκπομπής. Γι' αυτό και προβλήθηκε μέσα στο δικαστήριο. Δεν σας λέω ψέματα. Είχα φιλία με αυτόν τον άνθρωπο. Νάτος, μιλάει ζωντανά. Στην τάδε εκπομπή, σε έγκριτη δημοσιογράφο, όπως εξήγησε και ο κύριος Χαγιόγλου και μας το είπε κιόλας στην προηγούμενη σύνδεση που είχαμε. Εδώ είναι ο άνθρωπος. Μιλάει ζωντανά σε μια εκπομπή, σε μια έγκριτη δημοσιογράφο. Να την εκπομπή μας την ώρα που πάει στο δικαστήριο. Και επιβεβαιώνει τα πάντα. Εκτός από το ότι μου έδωσε τα ναρκωτικά, δηλαδή όλη τη ιστορία, γιατί προφανώς, τι είναι σημαντικό, το κορίτσι αυτό μόλις τη συλλάβανε, θα έδωσε μια κατάθεση. Μετά θα ξανάδωσε, όπως έχουμε και εμείς εδώ τη διαδικασία, στην αστυνομία, σε κάποιον ανακριτή. Αν λοιπόν τα όσα είχε πει είναι από την αρχή τα ίδια και αναφέρει αυτόν τον άνθρωπο, όσα επιβεβαίωσε αυτός μέσα από την εκπομπή μας, ουσιαστικά επιβεβαίωσε τα πάντα. Έτσι. Εκτός ότι έδωσε ο ίδιος τα ναρκωτικά. Αυτές λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι οι πρώτες. Και κυρίως συγγνώμη το ότι δεν βρέθηκαν και αποτυπώματα στο πακέτο του επίμαχο, δηλαδή τα 2,5 κιλά κοκαίνης, που ήταν σε ειδική κρύπτη, που σαφώς όταν σήκωνες την τσάντα, ίσως να μην μπορούσε να το καταλάβεις, γιατί πολύ σωστά εξήγησες ότι ήταν. Αυτό τι επιβεβαιώνει. Γιατί η ίδια ισχύει από την ισχυρισμό από την αρχή, γιατί μου κι άλλο θα πει. Και εγώ, εν γνώση μου, δίνω μια τσάντα και τη μεταφέρω, ναι, ξέρω, ναρκωτικά. Ότι η ίδια δεν είχε συμμετοχή στην προετοιμασία αυτής της τσάντας και ότι όντως κάποιος της την έδωσε. Αυτό είναι λοιπόν αυτή από την πρώτη στιγμή μόλις τη συλλάβανε. Είπαν ότι κάποιος μου έδωσε την τσάντα. Έρχεται να κουμπώσει το ότι στο επίμαχο δέμα δεν υπήρχαν και δακτυλικά αποτυπώματα. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από το Hong Kong.